Αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί μνημείο εργασιακής βραβαρότητας. Συντάχθηκε κατ' υπόδειξη και συντονισμό με το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και φυσικά με την ξεπουλημένη στα εργοδοτικά συμφέροντα ΓΕΣΕΕ και με συνεργό βέβαια την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι. Νομιμοποιεί την πολλαπλή απασχόληση μέχρι και 13 ώρες την ημέρα δουλειά, 78 ώρες την εβδομάδα, με την δικαιολογία ότι το 8ωρο είναι πλέον παροχημένο, επειδή άκουσον δεν μπορούν αλλιώς να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις παρά μόνο ξεζουμίζοντας το προσωπικό. Ναι, είναι παροχημένο το 8ωρο. Θα έπρεπε όμως να ήταν 6ωρο και εσείς το κάνετε 13ωρο. Για να δούμε λοιπόν ποιος υπηρετεί την προόδο και ποιος υπηρετεί το πισωγύρισμα. Να θυμίσω ότι στην Σοβιετική Ένωση το 1917 είχε νομοθετηθεί από το 1917 ο σταθερός ημερήσιος χρόνος, πενθήμερη εργασία και οκτάωρη εργάσιμη μέρα. Καθολικό σύστημα συνταξιοδότησης, 55 χρόνια για τις γυναίκες, 60 χρόνια για τους άνδρες, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Λόμπι, των μονοπωλίων, που την προσκυνάτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, προβάλλεται η θεωρία της ενεργούς γύρανσης, της ασημή οικονομίας όπως την αποκαλούν, για σύνταξη έως και τα 74 χρόνια. Τη φωλιά τους βέβαια την έχουν λερωμένη τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν είναι αθώος αυτού του αντεργατικού εκτρώματος. Φαίνεται άλλωστε από την γλυκανάλα τη στάση τους, εδώ, στη συζήτηση, αλλά και από τα έργα και τις ημέρες τους. Τα ύξεις αφήξεις τους, περιορίζοντας την αρνητική τους ψήφο στο ότι τάχα μου δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει στρεβλά την Ευρωπαϊκή Οδηγία, την αντεργατική οδηγία. Ο συνήθις εξοραϊσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρύβοντας ότι είναι μέτρα που απαιτούν οι όμιλοι, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Την απαράδεκτη αυτή οδηγία που συζητάμε σήμερα, την είχε καταψηφίσει, την είχε καταγγείλει το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, το 2019, ενώ υπερψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Νέα Δημοκρατία και τους Ναζί Χρυσαυγίτες, ευρωβουλευτές, και την υπέγραψε φυσικά φαρδιά πλατιά η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο νομοθετικό έκτρωμα έρχεται μετά τον νόμο Χατζηδάκη του 2021 για την δεκάωρη και απλήρωτη εργασία και μόλις μερικές μέρες μετά την επέκταση του εργάσιμου βίου στα 74 χρόνια που προβλέπεται στο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών πριν λίγο καιρό που συζητήθηκε εδώ. Άλλωστε, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι διαχρονικό έργο όλων των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ. Δεν είναι ένα προϊόν ενός ή δύο, αλλά 8 νόμων από το 1990 έως το 2021. Κάθε νόμος διόρθωνε ή και συμπλήρωνε το προηγούμενο, χειροτερεύοντας κάθε φορά τους όρους εργασίας. Να θυμίσω τι έκανε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, που όχι μόνο διατήρησε τα όσα όριζαν οι προηγούμενοι νόμοι, αλλά έφερε το 4498 του 2017 για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, καθιερώνοντας τις 48 ώρες εργασίας αναβδομάδα με πενθήμερη εργασία που φτάνουν μέχρι τις 60 ώρες, δηλαδή 12 ώρες την ημέρα. Άνοιξε ή δεν άνοιξε τον δρόμο για την καθιέρωση της 14ωρης πολλαπλής απασχόλησης και 78 ώρες την εβδομάδα. Δουλειά κόλαση, 13 ώρες ημερησίως ξεζούμισμα κανονικό και για τις υπόλοιπες 11 ώρες που απομένουν, ο εργαζόμενος θα πρέπει να μετακινηθεί από το σπίτι στη δουλειά, από τη δουλειά στο σπίτι, να ψωνίσει, να μαγειρέψει, να φροντίσει τα παιδιά του, δηλαδή ούτε δευτερόλεπτο για τον ελεύθερο χρόνο. Όλα κατατείνουν στην πλήρη κατάργηση του 8ωρου πενθήμερου 40ωρου. Στόχος, ο εργάσιμος χρόνος. Άλλωστε,
Αυτός είναι από την απαρχή του καπιταλιστικού συστήματος. Η αύξηση του ημερήσιου χρόνου πάει χέρι-χέρι με την αύξηση της απλήρωτης δουλειάς. Άρα ένταση της εκμετάλλευσης με μισθούς πείνας, με εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα. Ο ένας εργαζόμενος να βγάζει τη δουλειά για 3 και 4 με την εντατικοποίηση να χτυπά στο κόκκινο. Το 60-70% των ξενοδοχοϋπαλλήλων δεν παίρνουν καν τα προβλεπόμενα ρεπό τους και πάνω από τους μισούς που κάνουν υπερορίες δεν τις πληρώνονται. Απλήρωτη εργασία στο φουλ. Και ενώ ζητάνε επανειλημμένα την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στον τουρισμό-επισιτισμό, να επιδοτείται δηλαδή ο άνεργος όσο χρόνο είναι χωρίς δουλειά, με το 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, εσείς σφυρίζετε αδιάφορα. Μήπως δεν γνωρίζετε τι συμβαίνει σε αυτά τα κάτεργα, εντατικοποίηση, τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Δεν αντέχεις και παρετήσαι. Τιμωρία, πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αυτά προβλέπει η ρήτρα των εργοδοτών. Αυτά δεν τα βλέπετε? Και έφτασε στο σημείο ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός των Εργοδοτών, να επικαλεστεί άθλια επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα ότι η αύξηση του χρόνου εργασίας γίνεται λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών. Ψέμα. Μέγιστο ψέμα υποκρισίας. Δεν υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Δηλαδή τι θέλει να μας πει? Ότι δεν υπάρχουν άνεργοι? 1.000.000 άνεργοι με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Ποιανού τα λέτε αυτά? Απλά εσείς και η εργοδοσία ψάχνετε για σκλάβους, όπως τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που οι εργαζόμενοι ήδη δουλεύουν 10 και 12 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη για 8+2 απλήρωτες ώρες εργασίας, οι ξενοδόχοι ξεσάλωσαν. Μάλιστα πέρυσι απειλούσαν ότι δεν θα υπέγραφαν την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία βέβαια δεν την τηρούν έτσι κι αλλιώς ποτέ, εάν οι εργαζόμενοι δεν δέχονταν να συμπεριληφθεί η 10-ωρη απλήρωτη εργασία. Φυσικά οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους κατάφεραν την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τώρα, με την νομιμοποίηση της πολλαπλής απασχόλησης μέχρι και 13 ώρες ημερησίως, θα ξεσαλώσουν ακόμα περισσότερο, ανεβάζοντας τον ημερήσιο χρόνο εργασίας όχι στις 13 ώρες, αλλά μέχρι και 14 και 15 ώρες χωρίς ρεπό, αγγίζοντας τις 98 έως και 105 ώρες την εβδομάδα, 7 μέρες συνεχόμενα. Αυτό είναι το περιβόητο τουριστικό θαύμα. Θαύμα για τους λίγους και ανεκπλήρωτη ανάγκη ή και εφιάλτες για τους πολλούς. Αυτοί είστε λοιπόν. Είστε αδίσταχτοι. Ευελιξία δίχως όρια, δουλειά τις Κυριακές, μεροκάματα πείνας, πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων, ακόμα και για τις έγκυες γυναίκες, με τον Φερετζέ της δοκιμαστικής περίοδου. Και αυτή τη σύγχρονη σκλαβιά τη συνοδεύεται και με τη σιγή νεκροταφείου, με την ποινικοποίηση της απεργίας και τη συνδικαλιστική δράση, με την εισαγωγή βαρύτατων προστήμων και ποινών φυλάκισης σε όσους ασκήσουν ψυχολογική πίεση ή εμποδίσουν τους απεργοσπάστες, όπως μας λέτε. Καμία λοιπόν συγκατάθεση στην κανονικότητα του σύγχρονου σκλαβοπάζαρου. Επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ ότι τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ευχαριστώ.